could have ended this 25 years ago. I could have grieved. Η Κέριν Ίνταμ είναι πλέον πεπισμένη πως ο γιος της δεν ζει. Επιμένει ότι οι ντόπιοι γνωρίζουν τι συνέβη εκείνη την ημέρα του 1991, αλλά δεν λένε την αλήθεια. We still believe that there is other people on the islands that know where he is. Δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των νέων ερευνών στο νησί χωρίς αποτέλεσμα, η γιαγιά του Μπεν, Κριστίν, υποστηρίζει πως υπάρχει ένας μάρτυρας κλειδί που ενισχύει κατά την οικογένεια το σενάριο ότι ο χειριστής του εξ-καφέα πάτησε και σκότωσε κατά λάθος τον εγγονό της. There is one other guy who was with the digger driver that day who swears he was with him 24/7. 24/7. Yeah. Just playing outside. I mean, in an area where there is no traffic. Where there's no more children, where there's no animals, where I mean the machine digger. When I went up there, there wasn't a machine digger. People think I took Ben to a building site. I did not. Η Κέριν Ίνταμ καλεί την ελληνική αστυνομία και τη βρετανική κυβέρνηση να ασκήσουν περισσότερη πίεση στους κατοίκους της ΚΟ για να βρεθεί σωρός του παιδιού της. Δεν μιλάμε για ένα νεκρό σκυλί, μιλάμε για έναν άνθρωπο, είπε στην εκπομπή Good Morning Britain.